Ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, το εσωτερικό χρηματολόγιο θα μας δίνει, να το πούμε έτσι, με ένα κλικ την εικόνα. Και σήμερα υπάρχει εικόνα η οποία είναι αποσπασματική, αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε τα ακίνητα και την χρήση του καθενός, αλλά δεν είναι αυτό προσβάσιμο σε όλους και δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να δουλεύουμε. Προφανώς η τελική κατάληξη είναι να, αφού το έχουμε αυτό, να επανεξετάσουμε συνολικά τα θέματα στέγασης των καταστάσεων και των υπηρεσιών του Δήμου. Και από αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς και τώρα. Πέρα βέβαια, αν εξαιρέσουμε τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από την νομοθεσία, με την έννοια το ότι και να θέλουμε κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε, να κυρώσουμε, δηλαδή ότι δεν μπορούμε, με την έννοια υπάρχουν δεσμεύσεις, συμβόλαια και όλα και τα σχετικά. Σε σχέση με την χρήση και τις παραχωρήσεις προς τον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκα στην εισήγηση σε αυτό το θέμα και το οποίο είπα ότι θα το κάνουμε και παράλληλα, δεν θα περιμένουμε αυτό να ολοκληρωθεί. Ξέρουμε δηλαδή συγκεκριμένες εκτάσεις και κυρίως προς τον Δήμο Ηρακλειδό, αλλά και στους άλλους πρώην Δήμους, αλλά κυρίως στον Δήμο Ηρακλειδό, εκτάσεις αρκετές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τσιφλικά, ναι, αλλά δεν λειτουργούμε ως τσιφλικάς. Είμαστε έτσι ένας φορέας που εκφράζει τους δημότες και αυτούς υπηρετεί, και γι' αυτό θα πρέπει οι ενέργειές μας να έχουν μια πλειάδα προτεραιότητων και όχι μία μόνο. Να διαχέεται ακριβώς. Για τα ακίνητα, με ποια επιχείρημα θα τα ζητήσουμε? Με το επιχείρημα ότι είναι και τα τρία τα συγκεκριμένα που ανέφερα ιδιαίτερας αρχιτεκτονικής σημασίας. Μέχρι τώρα το κράτος δεν έχει επιδείξει κανένα ενδιαφέρον για τη συντήρησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα τρία που ανέφερα, η συντήρηση που έχει γίνει στο γραφείο μηχανικού, όπως το λέμε, έγινε τελευταία από τον Δήμο της ΚΟ, όχι τα τελευταία χρόνια, η τελευταία συντήρηση, η τελευταία φορά, με δήμαρχο παλαιότερο τότε τον Κώστα τον Γκάισελη, και από τότε σε από αυτά δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο. Άρα είναι σίγουρο ότι ο Δήμος, μέσα από τις ενέργειες που μπορεί να κάνει και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα ή σχήματα, άλλες μορφές σχήματα, είναι σίγουρο ότι θα δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι το κράτος, το οποίο έχει δείξει πραγματικά το ενδιαφέρον του, το οποίο είναι μηδενικό. Κύριε Χαντζικαλή, είναι γνωστή η αγάπη μας και των δύο για τα σπεδιού και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Θυμάμαι αυτό το δρόμο, τις σχολικές εκδρομές, ήταν τότε με χώμα. Στο τέλος έγινε άσπαρτος, έγινε μια μικρή πλατεΐτσα. Αυτός ο δρόμος τι μορφή θα έχει? Θα υπάρχουν οι πέτρες αυτές, όπως λέτε, δεν θα περνάνε πια λεωφορεία, αυτοκίνητα από πάνω από αυτό το δρόμο? Θα υπάρχει ειδικό πάρκινγκ για τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα πριν έχει την πρόσβαση? Και κάτι ακόμα, χαίρομαι που αναδεικνύεται το σχολείο μας της Ευαγγελίστριας. Γύρω όμως από το σχολείο υπάρχουν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι πια δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, εκεί στην ενορία των ασωμάτων. Θα υπάρξει κάποια παρέμβαση? Και επίσης μια μικρή διευκρινιστική ερώτηση. Είδα με πολύ χαρά εδώ πέρα κάποιο πρόγραμμα για τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Από πού θα συγκεντρώνεται ρούχα και τρόφιμα? Από τους ιδιώτες, από τους επαγγελματίες, καταστηματάρχες κλπ. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από την ΖΙΑ. Το πω σαν τίτλος αυτό που ουσιαστικά αλλάζει σε σχέση με το τι ξέραμε όλοι μέχρι τώρα. Η άσφαλτος γίνεται πέτρα, ναι. Εκεί δηλαδή όλη αυτή η επιφάνεια από τον άσφαλτος γίνεται πέτρα, και ο χώρος στάθμευσης στην πλατεία μέσα καταργείται και γίνεται ένας χώρος κίνησης πεζών με μια μικρή φύτευση, δηλαδή με μικρά παστέρια, γιατί το ζητούμενο εκεί είναι όχι το πράσινο, το οποίο είναι άφθονο στη ΖΙΑ και ωραίο, αλλά η κίνηση των πολιτών, των επισκεπτών, αλλά και των ντόπιων. Άρα ο δρόμος παραμένει εκεί που είναι προσβάσιμος από όλους, απλώς δεν θα μπορεί να σταθμεύσει κανένας, απλώς θα περνάει.
τα λεωφορεία να αφήνουν τους τουρίστες και να συνεχίζουν προς το χώρο που ήδη υπάρχει στάθμευση μετά τη ΔΙΑ για να σταματάνε εκεί και να επιστρέφουν. Προβλέπονται. Μόνο και τα λεωφορεία θα περνάνε. Όχι, όλοι θα περνάνε. Απλώς δεν θα μπορεί να σταματήσει κανένας όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τα οχήματα θα σταθμεύουν στο χώρο που ανέφεραν πριν που έχει νοικιαστεί και δημιουργείται χώρος στάθμευσης εκεί που είναι πριν τη ΔΙΑ, πριν το τυχείο. Γνωρίζετε ένα χώρο δεξιά όπως καταλαβαίνουμε κάτι. Η μελέτη αυτή είναι έτοιμη από την τεχνική υπηρεσία. Περιμένουμε κάποιες εγκρίσεις και θα το προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο χώρο στους επισκέπτες της ΔΙΑ να κινούνται άνετα και όχι ανάμεσα στα αυτοκίνητα, τα στάντ όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε σχέση με τους εσωτερικούς οδούς, απέφυγα να το πω. Αυτό που θίξατε, γιατί δεν είναι έτσι, είναι μια χρηματοδότηση με ίδιους πόρους, αλλά ήδη είναι έτοιμη μελέτη στην τεχνική υπηρεσία που κάποια δρομάκια εσωτερικά, αυτός που πάει από την Ευαγγελίστρια προς τη ΔΙΑ και άλλα τρία πιο μικρά στην Πέρα Γειτονιά, όπως τη λέμε, εντάσσονται σε μια ανάλογη μορφή με τη ΔΙΑ παρέμβαση για την ανακατασκευή τους με ίδιους πόρους. Αυτό είναι ένα μικρό έργο. Και για το πρόγραμμα, το ΤΕΒΑ. Ανέφερα στην εισήγηση ποιες δράσεις θα καλύπτει, άρα και τρόφιμα και ρούχα. Ό,τι αφορά το πρόγραμμα, αφορά την προμήθεια εκ μέρους του προγράμματος, είτε κεντρικά, τα οποία θα μας τα δίνει εμάς η σύμπραξη εδώ στην Κόκκινα, τα διανύμουμε, και γι' αυτό εμπλάκησαν όλοι οι φορείς και η Μητρόπολη και ο Δήμος που έχει τις υπηρεσίες και τα συστήματα και οι φορείς που έχουν τα δίκτυα και γνωρίζουν τις ανάγκες. Αλλά ταυτόχρονα είναι. Όχι απέτηση, είναι προτροπή από τη σύνταξη, αλλά αυτό μένει να το δούμε εδώ στην Κόκκι ο καθένας που συμμετέχει στη σύμπραξη θα το κάνει. Να ενσωματώσει αυτές τις δράσεις που γίνονται τώρα εθελοντικά από διάφορους φορείς, να τις κάνει συμπληρωματικές με το προγράμματος. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και ούτε μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα. Άρα έχουμε πει και στους φορείς στις συναντήσεις που κάναμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι έκανε μέχρι τώρα, συνεχίζει ό,τι κάνει και τότε μετά όταν έρθει το πρόγραμμα. Αν θεωρεί ότι είναι πιο σωστό, πιο αποτελεσματικό τις δράσεις του για εκείνη την περίοδο να τις βάλει μέσα στη σύμπραξη, να το κάνει. Αλλιώς ο καθένας συνεχίζει τις δικές του δράσεις. Αυτά λοιπόν ό,τι λέμε εκεί μέσα είναι τις δράσεις που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι κυρίως κεντρικές προμήθειες. Δηλαδή θα μας έρχεται έτοιμη, να το πω έτσι, μία ενταλίκτα που θα έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα, τα οποία η σύμπραξη με το δίκτυο που έχει και τις διαδικασίες που έχει να τα διανύμει. Βέβαια προβλέπονται και κάποιες δράσεις που πρέπει να γίνονται προμήθειες τοπικά, εφόσον δηλαδή μας χρηματοδοτήσουν να κάνουμε διανομή έτοιμου γεύματος, εδώ πρέπει να γίνονται προμήθειες πια τοπικά και να την κάνει σύμπραξη τη διανομή. Αλλά αυτό μένει πια όταν μπουν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, τι ακριβώς από αυτές τις δράσεις που προτείνουμε θα χρηματοδοτηθεί τελικά. Η αλήθεια είναι ότι η ερώτηση που ήθελα να κάνω και εγώ έχει να κάνει με τη δημοτική περιουσία, αλλά λίγο πολύ τόσο στην κυρία Βούλη όσο και στην κυρία Βλάχου απαντήσατε. Απλά θα ήθελα μια μικρή απάντηση. Αν λάβουμε υπόψη μια χρονολογία ή μια δεκαετία, σαν σημείο αναφοράς μέχρι το σήμερα, αν η δημοτική περιουσία έχει αυξηθεί, που αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί και κάποια εκ των εσόδων, ή αν έχει μειωθεί, όπως για παράδειγμα κάνατε αναφορά πριν για τη Σκινσέ, που σημαίνει ότι χάθηκαν ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτές τις ενοικιάσεις. Δεν ξέρω τώρα ποια χρονολογία θα μας πείτε. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Λέτε για την αποκατάσταση του παλαιού κτηρίου εδώ στη Μαρίνα, και αν δεν κάνω λάθος, μάλλον εννοείται το κτίριο αριστερών, το οποίο είναι και σε μια ελκυστική θέση, φαντάζομαι, και είναι κατάστημα, είπατε, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πότε θα αποπερατωθεί αυτό, και αν η διαχείριση θα δοθεί στη Μαρίνα ή σε εσάς, γιατί στον χώρο της Μαρίνας ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αν θα δοθεί με διαγωνισμό, με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει αυτό. Να κρατήσουμε κανένα κτίριο. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν μεγαλοτσιφλικάδες μόνο αυξάνουν την περιουσία τους. Η περιουσία στο πέρασμα του χρόνου του Δήμου αυξάνεται, τουλάχιστον οι ακίνητοι, γιατί γίνονται αγορές ή παραχωρήσεις και σε όλους τους Δήμους, να μην το πιάσω χωριστά, έχουν γίνει είτε παραχωρήσεις είτε αγορές, άρα τουλάχιστον στα κτηριακό απόθεμα αυξάνεται. Τα έσοδα που έχουμε από αυτήν επηρεάζονται από τις πολιτικές που κάθε φορά ασκεί η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, και δεν λέω μόνο το αν τις παραχωρεί δωρεάν στις κτηριακές ή όχι, αλλά το αν κάνει μια εντατική διαχείριση
ή το αφήνει απλώς να υπάρχουν ορίζοντας ότι είναι δικά της, αλλά να μην τα αξιοποιεί με κανέναν τρόπο. Είτε παραχώρηση, είτε επισκευή για στέγαση μιας υπηρεσίας και να προτιμάει να νοικιάσει, όλα τα σχετικά. Σε επίπεδο λοιπόν αποθέματος σίγουρα έχει αυξηθεί. Σε επίπεδο χρημάτων θα έλεγα ότι είναι σταθερή, μπορεί να έχει μειωθεί κιόλας, κυρίως λόγω των απολειών εισόδων από τα κτίρια που έχουν δοθεί στη ΣΚΙΝΣΕΠ, αλλά και γιατί λόγω της συγκυρίας υπάρχουν μειώσεις των μισθωμάτων που έχουν αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια και υπάρχει αυτή η δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα μισθώματα δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν και σε αυτή. Σε σχέση με το κτίριο που αναφέρατε, οι παρεμβάσεις που αναφέρθηκα περιλαμβάνουν κυρίως το κτίριο, αλλά και άλλες, οι οποίες εκκρεμούν από την διαδικασία παραχώρησης της διαχείρισης της μαρίνας στον Δήμο. Δηλαδή υπήρχαν εκεί μια λίστα ενεργειών που έπρεπε να κάνει ο Δήμος σε συνέχεια της παραχώρησης της μαρίνας. Αυτή λοιπόν την λίστα, αυτά τα απαιτούμενα εξετάζουμε, ώστε να μην τεθεί από κανένα και για οποιοδήποτε λόγο θέμα μη εκπλήρωσης, να το πούμε έτσι, των όρων της παραχώρησης, άρα για ένα άσχετο θέμα να κινδυνεύσει η διαχείριση από πλευράς Δήμου. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση και όχι το να προσθέσουμε ακόμα ένα κατάστημα. Βέβαια, αυτό που υποθέτει την επισκευή του κτηρίου, η Μαρίνα θα συνεχτυπήσει συνολικά ποια χρήση είναι αυτή που λείπει ή που θα έδινε ακόμα και, κάτι επιπλέον στη λειτουργία της Μαρίνας και δεν είναι υποχρεωτικό ή και αναγκαίο και ζητούμε να προσθέσουμε ακόμα άλλο ένα κατάστημα γενομικού ενδιαφέροντος σε αυτά που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, όχι στην περιοχή, στον χώρο της Μαρίνας. Αυτό δεν έχει άδεια, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κτίριο. Για να κλείσει. Ναι, οι άδειες καταστημάτων και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Θα ήταν εξάλλου πολύ παλιές και δεν θα είναι σε ισχύ.